σημερινό masterclass μαγειρεύουμε με υλικά εποχής. Ένα κατακόκκινο ριζότο με παντζάρια, γκορκοντζόλα και καρύδια, αφράτες πίτες με μήλα, μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια, κρυθαράκι με κοτόπουλο, μανιτάρια και σπανάκι και δημιουργούμε στο λεπτό ένα ξεχωριστό πιάτο με ψαρονέφρι, σελινόριζα και αρωματική σάλτσα. Και για το τέλος, εύκολη σοκολατένια τούρτα με δυνατή γεύση που φτιάχνεται πολύ εύκολα και με λίγα υλικά. Έχουμε καιρό να κάνουμε ένα ωραίο ριζότο και σήμερα σκέφτηκα να κάνουμε ένα ξεχωριστό. Μόνο από το χρώμα του θα ξετρελαθείτε. Όταν το δοκιμάσετε θα δείτε ότι έχει πολύ ωραία υλικά σε μια υπέροχη ισορροπία αρμονία σε γεύση και αρώματα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα πολύ ωραίο ριζότο με παντσάρι και με καραμελωμένο φινόκιο. Ωραία υλικά ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους. Έχει και κανένα δύο εκπλήξεις. Ξεκινάμε το μαγείρεμα και θα τα δούμε στην πορεία. Ξεκινάμε το μαγείρεμα με βούτυρο για να δώσουμε ωραία βελούδινη, πλούσια γεύση βελούδινη υφή στο ριζότο. Εδώ, ρίχνω πρώτα ψιλοκομμένο κρεμμύδι και πορτό σκόρδου με ελαιόλαδο. Κρεμμύδι σκόρδο, απαραίτητο για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα του ριζότο. Και μόλις λιώσει το βούτυρο, ρίχνουμε και το ρύζι, που είναι είτε αρμπόριο είτε καρναρόλι, δύο ωραίες ποικιλίες για να κάνουμε ωραίο σπυρωτό ριζότο. Απίθανο. Τώρα, βασική προϋπόθεση για να γίνει ωραίο σπυρωτό και να χυλώσει ωραία είναι φυσικά και η ποικιλία του ρυζιού και αυτή η επεξεργασία που κάνω. Δηλαδή, το σοτάρω πρώτα στην αρχή μαζί με το βούτυρο και το κρεμμύδι. Θέλω να γυαλίσει, να γυαλίσουν όλοι οι κόκκι και έτσι δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους. Εδώ τώρα ρίχνω το ζωμό. Όταν μαγειρεύουμε το ριζότο, το μαγειρεύουμε σταδιακά, ρίχνοντας το ζωμό σταδιακά δηλαδή, σε δόσεις. Οπότε ρίχνω λίγο ζωμό στην αρχή. Κάθε φορά ρίχνω τόσο ζωμό όσο χρειάζεται για να καλύψει το ρύζι. Και πάντα το αφήνουμε σε δυνατή φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι να πιει το ρύζι όλο το ζωμό και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Τι προσέχουμε? Προσέχουμε την αναλογία ζωμού με ρύζι. Δηλαδή έχουμε 2,5 φορές περίπου το βάρος του ρυζιού σε ζωμό, άρα έχουμε 400 γραμμάρια ρύζι, θα βάλω 1 λίτρο ζωμό. Ο ζωμός μπορεί να είναι κοτόπουλο ή να είναι και λαχανικό όταν θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο νηστίσιμο ριζότο. Εδώ βέβαια τώρα δεν θα νηστίσιμο γιατί θα βάλουμε στο τέλος και λίγο μασκαρπόνε, οπότε και ο ζωμός κοτόπουλου θα δώσει έξτρα γεύση. Βλέπετε εδώ, σε πολύ λίγο χρόνο το ρύζι πίνει όλο το ζωμό, οπότε στεγνώνει το ριζότο και συνεχίζουμε πάλι με λίγο ζωμό. Πάμε τώρα στο βασικό υλικό αυτού του πιάτου. Παντζάρια. Έτοιμα καταψυγμένα. Το έχετε σκεφτεί? Τα έχετε δει? Πρέπει να τα δοκιμάσετε γιατί έχουν μια μεγάλη ευκολία. Είναι έτοιμα, καθαρισμένα, κομμένα σε μικρά κομμάτια και το μόνο που χρειάζεται είναι να τα αδειάσουμε στην κατσαρόλα, να τα βράσουμε ή να τα μαγειρέψουμε με αυτόν τον τρόπο. Τα ρίχνω λοιπόν εδώ μέσα στο ρύζι. Τα παντζάρια έχουν πολλές πρωτεΐνες, φυτικές πρωτεΐνες και έχουν και τη βιταμίνη Β9 η οποία καταπολεμά την κόπωση. Οπότε είναι ένα πιάτο το οποίο είναι και θρεπτικό, χρήσιμο στον οργανισμό μας, πολύ ωραίο χρώμα, ένα απίθανο πιάτο, γευστικότατο και ένα διαφορετικό ριζότο που αξίζει να το δοκιμάσετε. Ήρθε η ώρα τώρα να αλατίσουμε με ανθό αλατιού. Οπότε έχουμε και το ζωμό. Έχουμε πολύ ωραία γεύση και όσο μαγειρεύεται το ριζότο πάμε δίπλα να κάνουμε ένα συνοδευτικό λαχανικό το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα παντζάρια και δίνει μια άλλη νότα διαφορετική στο ριζότο στο οποίο μαγειρεύουμε. Ένα πολύ ωραίο γαρνίρισμα με καραμελωμένο φινόκιο. Άρα εδώ δίπλα ξεκινάω πρώτα ζεστάνοντας το τηγάνι, ρίχνω λίγο βούτυρο. Για να σοτάρω ψιλοκομμένο φινόκιο. Εδώ έχουμε ένα λαχανικό το οποίο έχει ωραίο γλυκανισάτο άρωμα και γλυκανισάτη γεύση και ταιριάζει πολύ ωραία. Το φινόκιο το καραμελώνουμε ακριβώς όπως και το κρεμμύδι. Δηλαδή το αφήνουμε για λίγη ώρα σε δυνατή φωτιά με το βούτυρο μέχρι να αρχίσει να υδρώνει, να γλασάρει. Και μόλις γλασάρει, ρίχνουμε και λίγη κρέμα βαλσαμικού με ρόδι για να έχουμε και έντονα αρώματα και ωραίες γεύσεις.
Και έχουμε ένα απίθανο υλικό για να καρδίνουμε το ριζότο, αλλά το καραμελωμένο φινόκιο είναι πολύ ωραίο και να το σερβίρουμε και με όσπρια, με μια φάβα για παράδειγμα, αντί για κρεμμύδι. Επάνω από μια σούπα. Έχει πολλές χρήσεις. Θα τις ανακαλύψετε κι εσείς όταν θα το δοκιμάσετε για να δείτε πώς σας ταιριάζει η γεύση του. Λίγο αλάτι και στο φινόκιο. Εδώ τώρα ανακατεύουμε τακτικά, περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι να στεγνώσει τελείως για να ρίξουμε και τον υπόλοιπο ζωμό. Οπότε αφήνουμε το ριζότο να μαγειρευτεί, το φινόκιο να καραμελώσει, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε το μαγείρεμα. Για το ριζότο με παντζάρια, γκορκοτζόλα και καρύδια, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε ένα σακουλάκι παντζάρια, 400 γραμμάρια ρύζι αρμπόριο ή καρναρόλι, ένα ξερό κρεμμύδι, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, ένα φινόκιο, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού ρόδι, ένα λίτρο ζωμό κοτόπουλου, 2 κουταλιές της σούπας μασκαρπόνε, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, ένα κουταλάκι του γλυκού εστραγκόν, ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και για το σερβίρισμα, 100 γραμμάρια κορκοτζόλα και 50 γραμμάρια καρύδια. Αυτό το ριζότο, εκτός από εξαιρετική γεύση, έχει ένα συγκλονιστικό χρώμα. Το βλέπετε. Απίθανο ριζότο. Απλό, με λίγα υλικά. Πάμε τώρα να το κάνουμε και πιο αρωματικό. Εδώ έχω ξερό στραγγόν που ταιριάζει απόλυτα με το παντζάρι. Ρίχνω λίγο στο τέλος γιατί θέλω τα αρώματά του. Πίθανες μυρωδιές στην κουζίνα μου. Και για να χυλώσει ακόμη πιο ωραία, θα κάνω αυτό που κάνουν και οι Ιταλοί. Θα ρίξω λίγο μασκαρπόνε εδώ, στο τέλος του μαγειρέματος. Και θα το ανακατέψω για να χυλώσει πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε ένα τέλεια χυλωμένο ριζότο. Ωστόσο, οι κόκκι του δεν έχουν κολλήσει. Και το κυριότερο, όταν το δοκιμάσετε, θα δείτε ότι κρατάνε στο δόντι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε ένα τέλειο ριζότο. Πάμε για σερβίρισμα. Και για το τέλος έχω το καραμελωμένο φινόκιο, στο οποίο θα ρίξω τελευταία στιγμή κρέμα βαλσαμικού με ρόδι. Οπότε έχουμε το ωραίο γλυκανισάτο άρωμα και την ωραία γεύση του φινόκιο. Έχουμε παράλληλα και την ωραία γλυκόξινη γεύση από την κρέμα βαλσαμικού. Βάζουμε λοιπόν και λίγο καραμελωμένο φινόκιο εδώ. Και σας προτείνω ακόμη 2 υλικά για να απογειώσετε τη γεύση που ταιριάζουν απόλυτα με το παντζάρι. Εδώ έχω κορκοτζόλα, την οποία κόβω σε μικρά κομμάτια, 2-3 κομματάκια, δεν θέλουμε περισσότερο. Ωραίο μαλακό τυρί με έντονη γεύση που όπως θα το ανακατέψετε με το ριζότο θα λιώσει και θα ενωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Και στο τέλος λίγα καρύδια. Αυτό είναι. Ένα ξεχωριστό ριζότο με υπέροχο χρώμα, με υπέροχη γεύση. Απλό, νόστιμο, θρεπτικό. Τα έχει όλα. Πολύ εντυπωσιακό. Θέλω να το φτιάξετε γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει.
Συνεχίζουμε με αφράτες πίτες με μήλα, μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια, ωραίο χυλωμένο κρυθαράκι με κοτόπουλο, μανιτάρια και σπανάκι και μαγειρεύουμε στο λεπτό ψαρονέφρι με σελινόριζα και αρωματική σάλτσα. Και για το τέλος, σας έχω μία σοκολατένια τούρτα έκπληξη. Πάμε να κάνουμε τώρα πολύ ωραία αφράτα πιτάκια με μία πρωτότυπη γέννηση. Μήλα, κρεμμύδια και μπέικον. Ένα τρίπτυχο φοβερό, ένα συνδυασμός απίθανος. Υπέροχη σταγή, ξεκινάμε το μαγείρεμα πρώτα με τα κρεμμύδια τα οποία πρέπει να τα καραμελώσουμε. Και όταν λέμε καραμελώνω κρεμμύδια, σημαίνει τα αφήνω σε χαμηλή θερμοκρασία για πάρα πολλή ώρα, έτσι ώστε να βγάλουν τα υγρά τους, να μαγειρευτούν με τα υγρά τους και να αποκτήσουν ένα υπέροχο χρώμα. Άρα ξεκινάμε τη διαδικασία. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι και σοτάρουμε τα κρεμμύδια τα οποία τα έχω κόψει σε πολύ λεπτές φέτες. Τα καραμελωμένα κρεμμύδια μας αρέσουν, τα σερβίρουμε με πολλούς τρόπους. Για να μαγειρευτούν σωστά θα πρέπει να μείνουν για πολλή ώρα σε χαμηλή φωτιά. Στην αρχή ξεκινάω το σοτάρισμα έτσι σε δυνατή ένταση και μετά σιγά σιγά χαμηλώνω και τα αφήνω να μαγειρευτούν για 30 λεπτά στο 2. Δηλαδή ξεκινάω από το 9, πάω στο 2. Τώρα, εάν καραμελώσουν φυσικά, δεν αποκτούν πολύ σκούρο χρώμα, αλλά έχουν πολύ γλυκά γεύση. Αν θέλουμε να τους κάνουμε ακόμη να είναι πιο έντονα και στη γεύση και στο χρώμα, εκεί προσθέτουμε ξύδι, ζάχαρη. Εδώ έχουμε την κρέμα βαλσαμικού ρόδι, που θα δώσει πολύ ισορροπημένη γεύση, ωραίο χρώμα, τα πάντα. Άρα, ανακατεύω. Μόλις γυαλίσουν τα κρεμμύδια, χαμηλώνουν την ένταση. Συνεχίζουμε τώρα με τα υπόλοιπα υλικά. Αφήσαμε τα κρεμμύδια, πάμε τώρα στο μπέικον. Το μπέικον. Θέλουμε ένα ωραίο καπνιστό μπέικον, γιατί θέλουμε πλούσια γεύση, ωραίο άρωμα. Είναι βασικό υλικό, γιατί αυτό θα δώσει όλο τον τόνο μέσα στη γέμιση. Και εδώ έχω ωραίο καπνιστό μπέικον σε φέτες, το οποίο θα το ψιλοκόψω για να το σοτάρω. Υπέροχο αλαντικό, χωρίς γλουτένι, πλούσια γεύση και πολλές φορές όταν μαγειρεύουμε με μπέικον δεν χρειάζεται να βάλουμε και άλλη λιπαρή ουσία, ειδικά όταν κάνουμε σάλτσες για ζυμαρικά, σοτάρουμε λίγο μπέικον και με αυτό το λίγο λίπος που έχει εδώ είμαστε μια χαρά, είμαστε καλυμμένοι. Εδώ τώρα το μπέικον πρέπει να το σοτάρουμε σε δυνατή ένταση και η υπαγωγική αστεία μου τη δίνει στο δευτερόλεπτο. Χωρίς να προσθέσουμε λάδι μέσα στο τηγάνι, ρίχνω το ψιλοκομμένο μπέικον. Και βλέπετε, λίγα δευτερόλεπτα και ξεκινάμε το σοτάρισμα. Αυτή την ένταση τη θέλουμε όταν θέλουμε να σοτάρουμε κάποια υλικά, να στεγνώσουν ή όπως εδώ στο μπέικον για παράδειγμα, να βγάλει το λίπος του, γιατί σε αυτό το λίπος μετά θα μαγειρέψω και τα μήλα. Άρα, λίγα δευτερόλεπτα. Το βάζω στην άκρη γιατί τώρα συνεχίζω με τα μήλα. Τρία υλικά έχει αυτή η γέμιση. Έχει κρεμμύδια, έχει μπέικον και μήλα. Ένας συνδυασμός απίθανος, γευστικότατος. Εδώ τώρα έχουμε ωραία μήλα, στάρκινγκ. Ωραία σφιχτά είναι η εποχή τους, οπότε τώρα εκμεταλλευόμαστε όλη τους την νοστιμιά, γιατί είναι και πολύ τραγανά και πάρα πολύ νόστιμα. Αυτά τα μήλα, αφού τα πλύνουμε πολύ καλά, τα κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Εδώ τα έχουμε τη φλουδίδα τους, δεν με ενδιαφέρει να τα ξεφλουδίσω. Και εδώ τα κόβω σε μικρότερα κομμάτια, σε κυβάκια ουσιαστικά.
Εδώ τώρα θα με ρωτήσετε γιατί μιλάμε μπέικον και κρεμμύδια. Γιατί ένας αγαπημένος συνδυασμός στη μαγειρική το χρησιμοποιούν κατά κόρον στις κουζίνες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Θέλω να το δοκιμάσετε γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι και χειμωνιάτικος συνδυασμός, πολύ δυνατός γευστικά. Και όταν έχουμε και τόσο ωραία μήλα όπως αυτά εδώ τα στάρκινγκ, τα οποία βλέπετε, έχουν σφιχτή σάρκα, έχουν ωραίο λαμπερό κόκκινο χρώμα εξωτερικά, έχουν ωραία γλυκιά γεύση και το κυριότερο, δεν διαλύονται στο μαγείρεμα, κρατάνε το σχήμα τους. Επομένως, βάζουμε τα μήλα έτσι ψιλοκομμένα και τα καταλαβαίνουμε μέσα στη γέμιση. Και έχει ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή τα μήλα τα σερβίρουμε και με το χοιρινό, σκέφτηκα αντί για χοιρινό να βάλουμε το μπέικον, οπότε έχουμε το τρίπτυχο της επιτυχίας. Αδειάζουμε τώρα τα μήλα εδώ στο τηγάνι μαζί με το μπέικον. Και συνεχίζουμε το σοτάρισμα, τα αφήνουμε παρέα για λίγη ώρα μέχρι να μαλακώσουν και τα μήλα. Πάμε τώρα και στα κρεμμύδια. Βλέπετε, λίγη ώρα πάνω στη φωτιά όμως έχουν μαλακώσει πολύ ωραία. Έχουν αρχίσει και γυαλίζουν. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε τις εντάσεις. Εδώ θα ρίξω κρέμα βαλσαμικού ρόδι. Ωραία γλυκόξινη γεύση και έχει και αυτή την ωραία γεύση από το ρόδι και θα δώσει και ωραίο χρώμα στα κρεμμύδια και παράλληλα θα τους δώσει εξαιρετική γεύση. Ρίχνω λοιπόν και την κρέμα, να δω το μυστικό για να έχουμε ωραία καραμελωμένα κρεμμύδια. Και τα αφήνω πάλι για αρκετή ώρα επάνω στη φωτιά, σε χαμηλή φωτιά πάντα, να συνεχίσουν να μαγειρεύονται. Αφήνουμε λοιπόν τα κρεμμύδια στο ένα τηγάνι, μήλα και μπέικον στο άλλο τηγάνι και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε με αυτά τα πρωτότυπα πιτάκια. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχουν τα καραμελωμένα κρεμμύδια. Ωραίο γλυκό χρώμα και γλυκιά γεύση. Αυτά έτοιμα. Πάμε τώρα και στα μήλα με το μπέικον και εδώ έχουμε ωραίο χρώμα και υπέροχη γεύση φυσικά. Δύο ακόμη συμπληρωματικά υλικά για να ολοκληρώσουμε τη γέμιση. Πρώτα, τριμμένο ψωμί, μπαγιάτικο ψωμί, το βλέπετε εδώ, είναι ψίχουλα. Αυτό θα μαζέψει την υγρασία από τα μήλα, οπότε δεν θα μου πανιάσει τα φύλλα. Λίγο αλάτι, ανθόλατιους ενυφάδες. Μιλάμε για αλμυρά πιτάκια. Οπότε έχουμε το μπέικον, βάζουμε και λίγο αλάτι γιατί έχουμε τα κρεμμύδια που έχουμε βάλει μόνο την κρέμα βαλσαμικού. Τώρα, πάμε σε δύο μπαχαρικά που ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους. Είναι ένας ωραίος συνδυασμός που θέλω να δοκιμάσετε. Είναι τζίντζερ και μοσκοκάριδο. Ταιριάζουν τόσο με τα κρεμμύδια όσο και με τα μήλα και με τον μπέικον φυσικά. Οπότε έχουμε και σούπερ αρωματική γέμιση για αυτά τα ωραία πιτάκια. Βάζω λοιπόν λίγο τριμμένο τζίντζερ. Εδώ η διαφορά με το φρέσκο είναι ότι απλά το ξερό τζίντζερ, το αποξηραμένο τζίντζερ, είναι πιο πικάντικο. Έχει αψάδα, έχει όμως πολύ ενδιαφέρον. Και βάζω και λίγο μοσκοκάριδο, εδώ στη μύτη του κουταλιού δεν θέλω να βάλω μεγάλη ποσότητα. Αυτό, είναι υπεραρκετό. Και τέλος, για να κάνω τη γέμιση ακόμη πιο βελούδινη, πιο αφράτη, βάζω και τυρί κρέμα. Και ανακατεύω όλα τα υλικά. Όπου και έτσι όπως είναι χλιαρά τα υλικά, βγαίνουν κατευθείαν τα αρώματα από τα μπαχαρικά. Θα σας συναρπάσουν, είμαι σίγουρος. Θέλω να δοκιμάσετε αυτή τη γέμιση. Πάμε τώρα να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να σχηματίσουμε αυτά τα ωραία πιτάκια. Για 12 πίτες με μήλα, μπέικον και καραμελωμένα κρεμμύδια θα χρειαστείτε 2 φύλλα σφολιάτας, 10 φέτες καπνιστό μπέικον, 2 μήλα, 300 γραμμάρια κρεμμύδια, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, 3 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού ρόδι, μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάριδο, 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο τζίντζερ, ελαιόλαδο, 2 φέτες ψωμί, ανθό αλατιού ενυφάδες, 1 αυγό για την επιφάνεια και αντικολλητικό χαρτί για να ψήσουμε τις πίτες.
Το μυστικό για να κόψετε ωραίους δίσκους φωλιάδας, όπως αυτούς που έχω κόψει εδώ, είναι να βγάλετε τη σφολιάδα τελευταία στιγμή, όπου τη συντήρηση έτσι δεν θα μαλακώσει, θα κουμπίσει την εντέλεια, εύκολα και ωραία. Και έχουμε ωραίους δίσκους ζύμης για να τους γεμίσουμε και να κάνουμε τα ωραία πιτάκια. Την υπόλοιπη δεν την πετάμε, την κόβουμε σε κομματάκια, απασφαλίζουμε λίγη παρμεζάνα, λίγη γραβιέρα και κάνουμε ωραία κριτζινάκια αλμυρά. Τίποτα δεν πάει χαμένο στην κουζίνα. Στην άκρη το υπόλοιπο της φωλιάδας και τώρα πάμε να σχηματίσουμε τα πιτάκια. Εδώ. Ξεκινάω πρώτα με τις βάσεις. Αλήφω με λίγο νερό για να μπορέσω να κολλήσω το επάνω φύλλο. Και βάζω λίγη γέμιση σε κάθε δίσκο ζύμης. Και εδώ τώρα παίρνουμε τον άλλο δίσκο ζύμης, τον ακουμπάμε πάνω και με ένα πιρούνι πατάμε τις άκρες για να κολλήσουν. Οπότε, πατώντας με το πιρούνι και έχοντας και λίγο νερό, είμαστε μια χαρά, είμαστε σίγουροι ότι θα κολλήσουν και έτσι δεν θα χυθεί η γέμιση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Πάλι ένα δίσκο ζύμης επάνω και πατάμε πάλι με το πιρούνι. Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε και το ταψί για ψήσιμο και εδώ κλασικά έχω αντικολλητικό χαρτί σε φύλλα, απαραίτητο σύμμαχος όταν ψήνουμε, καθαρές δουλειές. Δεν λερώνουμε, ξεκολλάμε εύκολα, ξεφορμάρουμε εύκολα, οπότε είναι απαραίτητο για ζύμες. Και είναι και κομμένο ακριβώς στις διαστάσεις του ταψιού. Τα πιτάκια είναι έτοιμα και τα μεταφέρουμε προσεκτικά με μια σπάτουλα. Τα αλήφουμε με ένα χτυπημένο αυγό, εδώ, για να αποκτήσουν ωραία γυαλάδα και ωραίο χρώμα φυσικά. Πάμε τώρα για ψήσιμο στον αέρα στους 175 βαθμούς για 40 λεπτά. Θα φουσκώσουν, θα πάρουν ένα υπέροχο χρώμα και θα έχουμε υπέροχα πιτάκια με πρωτότυπη γέμιση. Ένα πιάτο με ζυμαρικά είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Μαγειρεύεται γρήγορα, εύκολα και αν κάνουμε και ωραίους συνδυασμούς, έχουμε ένα νόστιμο πιάτο. Σαν αυτό που θα φτιάξουμε τώρα. Κρυθαράκι με σαφράν. Το σαφράν είναι μέσα στο κρυθαράκι, μαγειρεμένο. Με κοτόπουλο, με μανιτάρια, με ωραία υλικά. Απίθανο πιάτο, μαγειρεύεται στο λεπτό. Ξεκινάμε τη διαδικασία για να δούμε ένα απλό καθημερινό φαγητό που μπορεί να γίνει όμως και ένα τέλειο κυριακάτικο γεύμα. Ξεκινάμε τη διαδικασία εδώ, ανοίγοντας την εστία. Ελαιόλαδο κλασικά. Και εδώ τώρα όταν έχουμε μεγάλο σκεύος, ενεργοποιούμε όλη τη ζώνη, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Όπου και να κουμπίσει το σκεύος, έχουμε ακριβώς την ένταση που θέλουμε για να μαγειρέψουμε ωραία αυτό το ωραίο κρυθαράκι. Λοιπόν, εδώ ξεκινάω πρώτα σουτάροντας τα υλικά. Ξεκινάω με πράσα. Κομμάνε έτσι σε χοντρά κομμάτια. Δεν θέλουν να διαλυθούν στο μαγείρεμα και θα δώσουν και γλυκιά γεύση. Και φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου. Εδώ το θέλω από μπούτι γιατί είναι ζουμερό. Κομμένο σε μικρά κομμάτια. Και σοτάρουμε τα υλικά σε δυνατή ένταση για να πάρει χρώμα το κοτόπουλο από όλες τις πλευρές. Συνεχίζω με πολτό σκόρδο με μείγμα αρωματικών. Όλη η γεύση του σκόρδου, έφευκτο το αποτέλεσμα και το κυριότερο, πολλά ωραία
αρωματικά και μυρωδικά, εδώ που αναδύονται όσο ανακατεύουν τα υλικά. Και φυσικά αυτή η γεύση και η μυρωδιά μένει και στο πιάτο. Και μανιτάρια πορτομπέλο που έχουν έτσι ωραία υφή. Έχουν έντονη παρουσία μέσα στο πιάτο. Θα ανακατεύω και αυτά. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με απλά μανιτάρια, απλά αυτά εδώ είναι πιο ψωμωμένα. Είναι πολύ πιο νόστιμα, αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουμε. Είναι σχεδόν στην ίδια τιμή με τα κοινά μανιτάρια, δεν έχουν καμία διαφορά, έχουν όμως πολύ θυμουσία γεύση. Και ενδείκνυται για το μαγείρεμα αυτό. Τώρα, βάζω ακόμη λίγο λάδι, ελαιόλαδο, για να ρίξω το πιθαράκι. Πρώτα όμως θα ρίξω και λίγο αλάτι. Εδώ ρίχνω ανθό αλατιού σε νυφάδες. 100% φυσικό θαλασσινό αλάτι για πολύ νοστιμιά. Δεν το παρακάνω γιατί έχω και ζωμό κοτόπουλο. Και πάμε τώρα στο πιθαράκι. Είπαμε, μαγειρεύουμε πιθαράκι με σαφράν. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε ένα ωραίο ζυμαρικό το οποίο είναι ζυμωμένο με σαφράν. Άρα το σαφράν ακριβώς είναι στην αναλογία που πρέπει. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε πόσο σαφράν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και ξέρετε, αν το παρακάνουμε, πικρίζει το φαγητό. Οπότε, εδώ τα ζυμαρικά είναι έτοιμα ζυμωμένα, έχουν τη γεύση και το άρωμα και το ωραίο χρώμα. Και τα ρίχνουμε και αυτά εδώ μέσα στα υπόλοιπα υλικά. Και εδώ μιλάμε για ένα κιθαράκι που φτιάχνεται σε μπρούτζινες μήτρες με αποτέλεσμα να είναι σαγρέ. Και τι σημαίνει ότι είναι σαγρέ? Σημαίνει ότι κρατάει τους χυμούς, τους ζωμούς, την ουσία της σάλτσας μέσα από την κατσαρόλα. Έτσι λοιπόν δένουν πολύ ωραία όλα τα υλικά, γίνεται πεντανόστιμο όπως μαγειρεύεται και έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και φυσικά βλέπετε αυτό το χρώμα το υπέροχο, οφείλεται στο σαφράν το οποίο έχει ζυμωθεί. Και δεν είναι μόνο το χρώμα και το άρωμα και η γεύση του σαφράν, είναι και η ίδια η γεύση του σταριού. Γιατί αυτό το κιθαράκι στεγνώνει με φυσικό τρόπο και έτσι κρατάει όλη την γεύση, όλα τα αρώματα του σταριού. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάχνονται σωστά, να έχουν ωραίες αναλογίες στα έξτρα υλικά για να έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα στο πιάτο μας, στην κατσαρόλα μας. Επόμενη κίνηση. Σβήνουμε με λευκό κρασί. Χρειάζεται το κρασί σε αυτό το φαγητό γιατί με την οξύτητά του ισορροπεί τις γεύσεις από τα υπόλοιπα υλικά. Εδώ το αφήνουμε 1-2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ και να ρίξουμε το ζωμό. Και εδώ τώρα ρίχνω φυσικά ζωμό κοτόπουλο αφού έχω και το κοτόπουλο εδώ. Το ζωμό το ρίχνω σε δύο δόσεις. Πρώτα τη μισή ποσότητα στην αρχή. Ανακατεύω, περιμένω για λίγα λεπτά μέχρι το κρυθαράκι να απορροφήσει το ζωμό και μόλις στεγνώσει το φαγητό, ρίχνω και τον υπόλοιπο. Και μετά χαμηλώνω την εστία, δηλαδή από το 9 πηγαίνω στο 6 και μαγειρεύω το κρυθαράκι για 10-12 λεπτά, τόσο θέλει για να μαγειρευτεί. Όλα τα υλικά είναι ψιλοκομμένα, όλα μαγειρεύονται σε αυτό το χρόνο. Οπότε, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για το σερβίρισμα. Για το κρυθαράκι με κοτόπουλο, σπανάκι και μανιτάρια, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε. Ένα πακέτο κρυθαράκι με σαφράν. 500 γραμμάρια φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου. 250 γραμμάρια μανιτάρια. 2 μεγάλα πράσα. 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών. 125 ml λευκό κρασί. 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου. 300 γραμμάρια τρυφερό σπανάκι. Ανθό αλατιού σε νυφάδες. Ελαιόλαδο. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγα λεπτά χρειάστηκαν μαγειρέματος για να έχουμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Και έχει σημασία η αναλογία του ζωμού ή του νερού που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο κρυθαράκι. Σε αυτό το κρυθαράκι, διαπίστωσα πως 1 λίτρο ζωμού είναι υπεραρκετό για να μαγειρευτεί ωραία, να χυλώσει ωραία. Οπότε, εδώ δεν καθυστερούμε, μόλις το μαγειρέψουμε, το σερβίρουμε. Τελευταία κίνηση. Ρίχνω baby σπανάκι, ωραία, τρυφερά φύλλα. Αυτά είναι τόσο τρυφερά που δεν θέλουν μαγείρεμα. Ουσιαστικά ένα ανακάτεμα. Και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Βλέπετε, ωραία χρώματα και το κυριότερο, πολύ ωραίες μυρωδιές. Και το πιο ωραίο ακόμα, η ωραία γεύση του, την οποία θα την καταλάβουμε όταν θα το δοκιμάσουμε.
Εδώ δεν λέω τίποτα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Φοβερές μυρωδιές, απίθανα χρώματα. Και λίγο τρυφερό σπανάκι στο τέλος. Φρέσκο, ωραίο. Απίθανο πιάτο, υπέροχα υλικά, μια συνταγή που θα λατρέψετε. Χοιρινές μπουκές με σελινόριζα και αρωματική σάλτσα. Αυτό θα μαγειρέψουμε τώρα με λίγες κινήσεις και λίγα υλικά, εύκολα και γρήγορα. Διάλεξε ψαρονέφρι που είναι τρυφερό και μαγειρεύεται γρήγορα. Ξεκινάμε κόβοντάς το σε μικρότερα κομμάτια. Το αλατίζουμε με ανθό αλατιού σε νυφάδες και το ετοιμάζουμε για τηγάνισμα πασπαλίζοντάς το με corn flour. Ρίχνουμε τα κομμάτια του κρέατος σε καυτό λάδι και τα τηγανίζουμε μέχρι να αποκτήσουν ένα ωραίο χρυσόξανθο χρώμα. Με τον ίδιο τρόπο προετοιμάζουμε και τη σελινόριζα. Αφού την κόψουμε σε μικρά κομμάτια, την αλατίζουμε και την περνάμε και αυτή από το corn flour. Τηγανίζουμε τη σελινόριζα ξεχωριστά σε ένα άλλο τηγάνι. Αφού τηγανιστούν και τα δύο, σελινόριζα και ψαρονέφρι, τα αφήνουμε σε απορροφητικό χαρτί. Με αυτό το πανάρισμα που σας έδειξα θα κάνετε τις πιο τραγανές μπουκές, ό,τι και αν μαγειρέψετε. Να θυμόσαστε, όπου έχετε μια συνταγή που θέλει να τηγανίσουμε στην αρχή λίγο κρέας ή λαχανικά, δοκιμάστε το corn flour και θα με θυμηθείτε. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε το μαγείρεμα. Εδώ, σε ένα wok θα ρίξω ένα βάζο αρωματική σάλτσα, όπου τώρα πια τη χρησιμοποιώ κυριολεκτικά σαν σάλτσα. Εδώ, με μέλι, με μουστάρδα, με λεμόνι, με πολλά μυρωδικά, είναι ιδανική σάλτσα και να συνοδέψουμε χοιρινό, όπως αυτό που τηγανίσαμε πριν από λίγο, και φυσικά λαχανικά. Και η ευκολία είναι ότι αδειάζω τη σάλτσα στο τηγάνι, την αφήνω για λίγο να ζεσταθεί, ρίχνω και τα υπόλοιπα υλικά και είναι έτοιμη για σερβίρισμα. Τόσο απλά, λίγα υλικά και σούπερ γεύση. Εδώ, στην υπαγωγική εστία, ζεσταίνεται στο λεπτό, οπότε ρίχνω τώρα και το τηγανιτό ψαρονέφρι μαζί με τη σελινόριζα. Και εδώ βγαίνουν τα αρώματα από τη σάλτσα, ένα φοβερό μείγμα από μυρωδικά, μπαχαρικά και το κυριότερο, καλύπτονται όλα τα κομμάτια του κρέατος από τη σάλτσα, αλλά παράλληλα παραμένουν και τραγανά. Και έχουμε ένα τέλειο πιάτο που δεν θα αφήσει κανένα να συγκίνητο. Θέλουμε κυριολεκτικά μισό λεπτό επάνω στη φωτιά και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Τελευταία κίνηση. Ρίχνω τριμμένη καρυδόψυχα που ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τη σάλτσα και με τη σελινόριζα. Εδώ παίζουμε και με τα αρώματα, με τις γεύσεις, με τις υφές. Και για το τέλος, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Έχουμε ένα από τα πιο ξεχωριστά πιάτα στο λεπτό. Και σερβίρουμε. Για τις χοιρινές μπουκές με σελινόριζα και αρωματική σάλτσα, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 2 χοιρινά ψαρονέφρια, ένα βάζο αρωματική σάλτσα, corn flour, μία σελινόριζα,
2 κουταλιές της σούπας τριμμένη καρυδόψυχα. Μισό ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ανθό αλατιού σε νυφάδες. Λάδι για τηγάνισμα. Και γάντια νητριλίου μιας χρήσης. Αγαπημένη σοκολάτα στη συνέχεια. Φτιάχνουμε μια εντυπωσιακή σοκολατένια τούρτα, εύκολα και γρήγορα. Μου ζητάτε με τα μηνύματά σας να κάνω εύκολα και ωραία γλυκά. Και αυτό κάνω εδώ. Και μάλιστα γλυκά με σοκολάτα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό σοκολατένιο γλυκό. Μια τούρτα πανεύκολη, με βάση ένα κέικ το οποίο δεν έχει αλεύρι, έχει όμως άλλα υλικά που είναι εξαιρετικά αφράτο, σούπερ νόστιμο. Και μετά θα δούμε σιγά σιγά πώς θα τη χτίσουμε για να κάνουμε με λίγες κινήσεις ένα εντυπωσιακό γλυκό. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα φτιάχνοντας το κέικ εδώ, μέσα στο κάτω του μίξερ. Ρίχνω κρόκους. Έχω ξεχωρίσει κρόκους και ασπράδια. Τα ασπράδια είναι χτυπημένα σε μαρέγκα. Οπότε εδώ βάζω τους κρόκους. Και ζάχαρη, κλασικό ξεκίνημα για να κάνουμε ένα ωραίο μείγμα για κέικ. Αυτά τα δύο τώρα τα χτυπάμε για λίγα λεπτά, σε μέτρια ταχύτητα, μέχρι να φρατέψουμε. Τώρα, χαμηλώνω την ταχύτητα για να ρίξω λιωμένο βούτυρο. Το ρίχνω λιωμένο για να μπορέσει να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Έτσι θα ενωθούν πολύ ωραία όλα τα υλικά. Και παράλληλα χαμηλώνω την ταχύτητα για να μην ψηλήσει δεξιά-αριστερά. Και μιλάμε για σοκολατένιο γλυκό. Άρα, εδώ θα ρίξω και λιωμένη κουβερτούρα για να δώσουμε όλη τη γεύση και το χρώμα της σοκολάτας και φυσικά και το άρωμα της σοκολάτας. Ένα λεπτάκι σε μέτρια ταχύτητα για να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Συνεχίζουμε τώρα. Τα υπόλοιπα υλικά τώρα θα τα ανακατέψουμε με το χέρι. Γιατί είναι δύο βασικά υλικά. Εδώ έχουμε τριμμένη αμυγδαλόψυχα. Είπαμε, δεν βάζουμε αλεύρι, αλλά πολλές φορές όταν κάνουμε κέικ, αντί για αλεύρι, βάζουμε τριμμένους ξηρούς καρπούς. Το αμύγδαλο είναι ιδανικό για να κάνουμε ωραία κέικ που θα είναι και αφράτα, θα έχουν ωραίο σώμα και ωραία γεύση. Ρίχνω λοιπόν την αμυγδαλόψυχα, όπως βλέπετε είναι τριμμένη σκόνη, τελείως. Εδώ δεν έχει σημασία αν τα αμύγδαλα είναι με φλούδα ή ξεφλουδισμένα άσπρα. Το σημαντικό είναι να έχουμε ωραία τριμμένα αμύγδαλα. Προσθέτω βανίλια για το άρωμα. Και εδώ να μην ξεχάσω να σας πω ότι τα αμύγδαλα πρέπει φυσικά να είναι ανάλατα, έτσι, γιατί κάνουμε γλυκό. Ανακατεύω αυτά τα υλικά για να προσθέσω στο τέλος τη μαρέκα. Εδώ τώρα το κέικ θα πάρει όγκο τόσο από τους κρόκους που έχουν χτυπηθεί με τη ζάχαρη, όσο και από τη μαρέκα που θα την προσθέσουμε στο τέλος, αφού ανακατέψω όλα τα υλικά. Και εδώ τη μαρέκα την έχουμε φτιάξει με τα ασπράδια από τα αυγά, τα οποία πήραμε τους κρόκους. Έχουμε και τα ασπράδια χτυπημένα. Οπότε έτσι έχουμε εξασφαλίσει ότι το γλυκό μας θα φουσκώσει και θα γίνει ωραίο εντυπωσιακό, θα γίνει ένα ωραίο αφράτο κέικ. Και εδώ τώρα κυκλικά με απαλές κινήσεις για να ενσωματωθούν όλα τα υλικά εδώ, να ενσωματωθεί η μαρέγκα μέσα στο υπόλοιπο μείγμα της σοκολάτας. Χρειαζόμαστε 2 ρηχά ταψάκια για να μοιράσω το μείγμα και να κάνουμε 2 κέικ, γιατί κάνουμε μία τούρτα. Οπότε θέλουμε 2 πατεσπάνια, 2 κέικ ουσιαστικά για να τα ενώσουμε με την κρέμα. Εδώ λοιπόν είναι τα 2 ταψάκια και αντικολλητικό χαρτί κομμένο σε φύλλα. Απαραίτητο στη ζαχαροπλαστική. Αδειάζω το μισό μείγμα.
Και το υπόλοιπο μείγμα στο δεύτερο ταψάκι. Εδώ τώρα μην τρομάξετε που είναι έτσι ρευστό. Ουσιαστικά είναι ένα μείγμα το οποίο θα μας δώσει ένα κέικ ωραίο, με υγρασία, ανάλαφρο όμως, με πολύ πλούσια γεύση. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο τώρα στο φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Ψήσιμο για 50 λεπτά. Μετά από τα 50 λεπτά βγάζουμε τα κέικ, τα αφήνουμε να κρυώσουν τελείως για να συνεχίσουμε με την τούρτα. Οπότε, πάμε στο φούρνο, βλέπουμε και την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για να σειρολογήσουμε την τούρτα. Για την εύκολη σοκολατένια τούρτα, για μία στρογγύλη φόρμα 24 εκατοστών θα χρειαστείτε. Για τη βάση, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 150 γραμμάρια τριμμένα αμύγδαλα, 4 αυγά, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια βούτυρο, μία βανίλια σκόνη, αντικολλητικό χαρτί. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 500 ml φυτική κρέμα, 100 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα. Και για το γαρνίρισμα, 20 μικρές μαρέγγες και κακάο. Πάμε τώρα να κάνουμε την ωραία σαντιγή με σοκολάτα για να καλύψουμε την τούρτα. Εδώ, έχω λιώσει κουβερτούρα και τώρα θα σας δείξω τον τρόπο πώς μπορούμε να τα ανακατέψουμε ωραία σωστά για να γίνει ένα ωραίο ομογενοποιημένο μείγμα. Εδώ ρίχνω την κουβερτούρα και μετά ρίχνω τη φυτική σαντιγή. Σιγά σιγά και ανακατεύω για να ενωθούν πολύ ωραία τα υλικά. Εάν ρίξω τη σοκολάτα τελειωμένη μέσα εδώ στη σαντιγή, υπάρχει ένας κίνδυνος να κρυώσει πολύ γρήγορα και να μείνουν μικρά μικρά κομματάκια σοκολάτας. Οπότε δεν θα είναι τελείως ομογενοποιημένη, απλά θα έχει μια υφή η οποία δεν μας αρέσει τόσο πολύ, ενώ έτσι είναι ο σωστός τρόπος για να ανακατέψουμε αυτά τα υλικά. Οπότε ανακατεύω σε πρώτη φάση εδώ και συνεχίζω ρίχνοντας σταδιακά σε 2-3 δόσεις τη σαντιγή. Και για να κάνουμε ακόμη πιο εύκολα τη δουλειά μας, εδώ χρειάζομαι ένα σύρμα. Και τελευταία κίνηση είναι να απλώσουμε τη σαντιγή εδώ πάνω από το πρώτο κέικ. Βάζω μία στρώση από αυτή την ωραία σοκολατένια σαντιγή. Και ακουμπάω επάνω το δεύτερο κέικ. Πατάω παλά με τα χέρια μου και συνεχίζω καλύπτοντας την επιφάνεια πάλι με σαντιγή. Σκέφτηκα να την γαρνίρουμε διαφορετικά, δηλαδή να μην βάλουμε τριμμένη σοκολάτα, τρούφα σοκολάτας και οτιδήποτε, αλλά να βάλουμε ωραία μαρεγκάκια. Εδώ λοιπόν έχω ωραία μαρεγκάκια, τα οποία τα έχω φτιάξει εδώ στο εργαστήριό μου. Μπορείτε να τα βρείτε και έτοιμα ή να τα φτιάξετε μόνοι σας πάρα πολύ απλά, με ασπράδια που περισσεύουν από διάφορες συνταγές. Τα μαζεύουμε και μάλιστα εδώ τα ασπράδια πρέπει να είναι και παγιάτικα, πρέπει να μείνουν πολλές ημέρες στο ψυγείο και έτσι θα πετύχουμε να κάνουμε τα πιο ωραία μαρεγκάκια. Εδώ λοιπόν έχω κάνει ωραία μικρά μαρεγκάκια που τα απλώνω στην επιφάνεια. Και ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία και με την υφή τους. Ωραία τραγανά, αφράτη κρέμα, ωραίο ζουμερό κέικ. Τα έχει όλα αυτή η τούρτα. Τελευταία κίνηση, πασπαλίζω με κακάο.
Δεν έχετε παράπονο, δεν σας βάζω δύσκολα. Σας δίνω πολύ ωραία σοκολατένια γλυκά, όπως αυτή εδώ η τούρτα. Ξεχωριστή και στη γεύση και στην εμφάνιση. Θέλω να τη φτιάξετε γιατί είναι πολύ εύκολη και το κυριότερο, τρώγεται στο λεπτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα και μέχρι την επόμενη φορά, τι άλλο, καλά μαγειρέματα!